Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ionian. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μέχρι το Πάσχα θα έχουν ξεκινήσει τα έργα κατασκευής της Πατρών Πύργου. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτσης. Μάλιστα έβαλε και στοίχημα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα. Καταδρομική επίθεση σε γνωστό ξενοδοχείο της Πάτρας τα ξημερώματα της Κυριακής από άγνωστους δράστες. Προκάλεσαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση και πέταξαν μπογιές στην πρόσωψη. Χωρίς παρατράγουδα η πορεία αντιεξουσιαστών με φόντο εκδήλωση των βορειοϋπηρωτών της Πάτρας στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Επενέβησαν τα ΜΑΤ. Η ομιλήτρια άρχισε να μιλά για αλυτρωτισμούς και προδοτική ελληνική βουλή. Αποχώρησαν οι φορείς. Και με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φάση πλατείας «Πάμε στο ράτζο μου» του Κλάους, στο πλαίσιο του 54ου παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού. Εκατοντάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες κατέκλυσαν το φιλόξενο χώρο της Αχαΐα Κλάους. Μέχρι το Πάσχα θα έχουν ξεκινήσει τα έργα κατασκευής της Πατρών Πύργου. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτσης. Οι μπουλντόζες, όπως είπε, θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα σε 7 σημεία να δουλεύουν μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα, αφού θα υπογραφούν από τη Βουλή οι σχετικές συμβάσεις. Ο κύριος Πύρτσης δεν παρέλειψε να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες της περιοχής για τις μέχρι τώρα καθυστερήσεις, ενώ έβαλε και στοίχημα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα ότι θα πρέπει να τον κεράσει κάτι περισσότερο από καφέ και τεντούρα. Ο Υπουργός από το βήμα του πρώτου Ολυμπία Φόρουμ αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα οδικά έργα της Πελοποννήσου, τα οποία προγραμματίζονται για το 2019, δίνοντας πλήρη χρονοδιαγράμματα εξέλιξής τους. Σε 1,5 μήνα ξεκινούν τα έργα στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, ήταν η δέσμευση του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπύρτζη, ο οποίος δεν παρέλειψε να απολογηθεί προς τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις. Μάλιστα, ο κ. Σπύρτζης επεσήμανε πως μέσα στο διάστημα αυτό θα πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες ταυτόχρονα σε 7 σημεία του έργου, τονίζοντας ότι δόθηκε μεγάλη μάχη για να αποκτήσει η Λία αυτοκινητόδρομο και όχι μονοπάτι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τις καθυστερήσεις, αν θέλουμε να έχουμε και ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα, μιλάμε για 10 μέρες και ένα μήνα να έχουμε συμβάσει να ξεκινήσει τώρα. Όχι σε ένα μέτωπο, σε 8 διαφορετικά μέτωπα, σε 6 πρώτη φάση, 7 πιστεύω, γιατί το ηλεκτρικό συνέδριο σε 15 μέρες θα στείλει για την έδρομη. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτσης έβαλε και ένα στοίχημα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα αναφορικά με την έναρξη των εργασιών στην Πατρών Πύργου. Μάλιστα, κάλεσε τον Περιφερειάρχη το στοίχημα να μην περιλαμβάνει απλά ένα κέρασμα με καφέ και τεντούρα. Πάντως είναι βέβαιο πριν το Πάσχα, Αποστόλη, αυτή τη φορά δεν θα την γλιτώσεις ούτε με καφέ, ούτε με, πώς το λέτε και στην Πάτρα αυτή, με τεντούρα. Αυτά τα ξεχνάς. Ο κύριος Υπουργός έβαλε ένα στοίχημα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, αλλά πρέπει να πω ότι είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο. Εμείς θέλουμε να μπουν οι εργολάβοι στα εργοτάξια. Θέλουμε τα εργοτάξια να έχουν μηχανήματα και να ξεκινήσουν τα έργα από τα 7 σημεία που εξήγηλε ο Υπουργός. Ελπίζουμε ότι θα είναι το τελευταίο που βάζουν και οι πολίτες της Ηλίας μαζί με εμάς και με τον Υπουργό. Επιτέλους ο δρόμος πρέπει να αρχίσει. Πρέπει να μπουν μπουλντόζες για να πιστεί ο καθένας από εμάς. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από την Πατρών Πύργου, ο Χρήστος Πύρτζης αναφέρθηκε στον οδικό άξονα της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, στο τμήμα Καλό Νερό Τσακώνα, έργο προϋπολογισμού 160 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ για το τμήμα Πύργος Καλό Νερό, επεσήμανε ότι έχει κατατεθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, που έχει προϋπολογισμό 19,8 εκατομμύρια ευρώ. Δύο ακόμη σημαντικά έργα που ξεκινούν είναι η παράκαμψη Λαγκαδίων, αλλά και ο οδικός άξονας Τρίπολη Βιτίνα. Αρχαία Ολυμπία. Καλαμάτα, Ριζόμπλος, Πύλος Μεθόν. Ένα έργο που το ζητάει η περιοχή από το 1935, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό δημοκρατεί μέσα στους πρώτους μήνες του έφερους έτους. Είναι 53 χιλιόμετρα, έχει 27 ισόπεδους και έναν ισόπεδο κόμβο. Ο προϋπολογισμός του θα είναι 180 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τα ωφέλη που θα έχει και η Ηλία και η Μεσσηνία από αυτό το έργο.
Φραστικό επεισόδιο προκλήθηκε μεταξύ του Υπουργού Υποδομών και της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου με την Ντίνα Νικολάκου να κατηγορεί τον κύριο Σπίρτζη για αυτοδιοικητική πολιτική υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Τα αυτιά μου. Παραπληροφορείτε τι έχει πια. Εντάξει, θα ακούσουμε τα πρακτικά του συνεδρίου. Θα ακούσουμε τα πρακτικά του συνεδρίου και θα δούμε ποιος παραπληροφορεί και ποιος λέει αλήθεια. Λοιπόν. Πολλοί σχεδιάζουν χρόνια τώρα για την Πελοπόννησο. Η άποψή μας είναι ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεγάλα έργα και τους οδικούς άξονες, οι οποίοι είναι το πρώτο και το σημαντικότερο για την ανάπτυξη Πελοποννήσου. Ο Χρήστος Πίρτζης βρέθηκε στην Αρχαία Ολυμπία στο πλαίσιο του πρώτου Ολυμπία Φόρουμ. Στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας τώρα και πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο Ιάσονας Τσόλης, καθώς είχαμε καταδρομική επίθεση σε γνωστό ξενοδοχείο της Πάτρας και μάλιστα στο κέντρο Ιάσονα. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι είναι. Τα ξημερώματα σημειώθηκε αυτή η επίθεση, ξημερώματα Κυριακής. Πρόκειται για αγνώστους οι οποίοι έφτασαν μπροστά από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και έχοντας λωστούς έσπασαν την τζαμαρία του, ενώ στη συνέχεια πέταξαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα με σπρέι στους τοίχους, συνθήματα για τον σύντροφό τους, απεργό πείνας Σπύρο Χριστοδούλου, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές. Να σου πω, Γιάννη, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο φυσικά βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία στο βίντεο αυτό βλέπει τρεις άγνωστους άνδρες να επιχειρούν και να κάνουν την συγκεκριμένη επίθεση. Και έρχεται λίγες ημέρες αυτό μετά την άλλη επίθεση που είχαμε στα ελληνικά ταχυδρομεία, πάλι στο κέντρο της Πάτρας, πάλι με θράψη των Ιαλοπινάκων και με... Και πάλι με συνθήματα, για τον απεργό πείνας Σπύρο Χριστοδούλου, ο οποίος είπαμε βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές. Πάμε όμως τώρα σε κάτι άλλο, καθώς ένας άνδρας, ένας 59χρονος για την ακρίβεια, στην παραλία Πατρών απειλούσε να αυτοκτονήσει σήμερα το πρωί. Τι έγινε, κύριε Ιάσονα? Σήμανε συναγερμός Γιάννη σήμερα το πρωί στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα, ο οποίος απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του με ένα μαχαίρι. Να σου πω ότι στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τον άνδρα. Ειδικός διαπραγματευτής της ελληνικής αστυνομίας βρέθηκε στο σημείο και έπεισε τελικά τον συγκεκριμένο άνδρα να αφήσει κάτω το μαχαίρι και να παραδοθεί στις αρχές. Να σου πω, Γιάννη, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφτασε στο σημείο αυτό να απειλήσει, να βάλει τέλος στη ζωή του, καθώς, όπως λέει, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μετά τη λήξη του συναγερμού και το πέρας του συγκεκριμένου επεισοδίου, ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παράσχουν εκεί οι γιατροί την ενδεδειγμένη ψυχολογική υποστήριξη. Μένουμε τώρα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, καθώς είχαμε συνθήματα και ΜΑΤ στο περιθώριο εκδήλωσης Βορειοϋπηρωτών. Μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγία Σοφίας. Ευτυχώς, χωρίς παρατράγουδα, εξελίχθηκε η πορεία αντιεξουσιαστών στην Πάτρα, οι οποίοι κινούνταν προς την πλατεία της Αγίας Σοφίας. Τις λεπτομέρειες έχει η Νατάσα Πατρινού. Νατάσα, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε μια απίστευτη τροπή στην εκδήλωση για τα 105 χρόνια της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου, που έγινε στην πλατεία Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα. Mm-hmm. Μία από τους ομιλητές, η κυρία Γεωργία Μπιτάκου, άρχισε να αγείρει θέματα αλυτρωτισμού, αλλά και να κάνει λόγο για προδοτική ελληνική βουλή και προδοτικό πολιτικό σύστημα, αναφερόμενη και στο αλβανικό αλλά και στο μακεδονικό θέμα και στα συλλαλητήρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η πλειοψηφία των φορέων που ήταν εκεί, προσκεκλημένη της Ένωσης Βορειοϋπηρωτών Νομού Αχαΐας, αποχώρησαν καθώς δυσαρεστήθηκαν από το συγκεκριμένο γεγονός. Τώρα, εντωμεταξύ, είχαμε πορεία αντιεξουσιαστών προς την Αγία Σοφίας, να πούμε ότι... Εκεί που γινόταν η εκδήλωση. Ακριβώς, η Ελλάς είχε κλείσει την οδό Κωνσταντινουπόλεως. Η συγκεκριμένη πορεία έληξε χωρίς παρατράγουδα, Γιάννη, καθώς διαλύθηκε στο ύψος της Αγίας Σοφίας, εκεί όπου υπήρχαν και ισχυρές αστυνομικές... Είχαν παραταχθεί τα μάτα, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Για να αποτραπεί η προσέγγιση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, mm-hmm, για να αποτραπεί η προσέγγιση του στην πλατεία όπου γινόταν και εκδήλωση των βορειοϋπηρωτών. Μια πληροφορία που αναφέρει πως δεν κατέθεσε ούτε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος εκ μέρους της περιφέρειας, φαίνεται να επιβεβαιώνεται, δεν κατέθεσε στεφάνι
στην εκδήλωση αυτή, ακριβώς εξαιτίας αυτών των μηνυμάτων που βγήκαν από την ομιλήτρια. Ναι, Γιάννη, όπως προείπα, οι περισσότεροι από τους φορείς που ήταν καλεσμένοι στην εκδήλωση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας έφυγαν την ώρα που η συγκεκριμένη ομιλήτρια πραγματοποιούσε ακόμη την ομιλία της. Νάτασα Πατρινού, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Η ΑΧΑΗΑ, κυρίες και κύριοι, μετρά πλέον έναν βουλευτή της στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο μετά το μήνυμα ανασχηματισμό της Παρασκευής. Συγκεκριμένα, η ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου ανέλαβε νέα αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδια για την ευρωπαϊκή πολιτική, και στις πρώτες της δηλώσεις από την Πάτρα, μετά την υπουργοποίησή της, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, ενώ αναφέρθηκε και στην σημαντικότητα της συνθήκης των Πρεσπών για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ένα ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα που της εμπιστεύθηκε το χαρτοφυλάκιο της αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και αναφορές στη σημαντικότητα της Συμφωνίας των Πρεσπών είχαν οι πρώτες δηλώσεις από την Πάτρα της αρχαίης βουλευτούσιας Αναγνωστοπούλου μετά την υπουργοποίησή της στον μήνυ ανασχηματισμό της Παρασκευής. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να μου αναθέσει ο Πρωθυπουργός ένα χαρτοφυλάκιο αρκετά δύσκολο σε μία περίοδο μεταβατική για την Ευρώπη, που έχουν ανοίξει πολλά ζητήματα, δηλαδή το τι πορεία θα πάρει η Ευρώπη. Η Συμφωνία των Πρεσπών άλλαξε τη ρότα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Εκεί που πολλές χώρες της Ευρώπης ξαναγυρίζουν σε εσωστρέφεια, σε εχθρούς γύρω τους κλπ, η Ελλάδα είναι μια χώρα που βλέπει το μέλλον της Ευρώπης ως ένα μέλλον με φιλικές σχέσεις των κρατών και των λαών μεταξύ τους. Η Συμφωνία των Πρεσπών δίνει αυτό το σύνθημα και καθιστά την Ελλάδα μία από τις εξωστρεφείς χώρες που θέλουν να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί και στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη. Η κυρία Αναγνωστοπούλου αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών ως αρμόδια για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, διαδεχόμενη τον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος ορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών στη θέση του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει η ΑΧΕΗ, πολιτικός πρόκειται για μια εποχή κρίσιμη για την Ευρώπη, με τον ευρωσκεπτικισμό να καταγράφει άνοδο σε πολλές χώρες της, ενώ ταυτόχρονα βλέπει να αυξάνεται και το εύρος επιρροής ακροδεξιών απόψεων. Βλέπουμε δυστυχώς οι ευρωσκεπτικιστικές ακροδεξιές δυνάμεις να είναι σε άνοδο, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία και η συμβολή της Ελλάδας με μια κυβέρνηση αριστερή που ανοίγει ένα προοδευτικό μέτωπο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ελπίζω να ανταποκριθώ και να είμαι στο ύψος των καθηκόντων που μου ανέθεσε. Αυτή είναι η δεύτερη φορά από το Σεπτέμβριο του 2015 που η ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου αναλαμβάνει υπουργικό χαρτοφυλάκιο μετά τη θητεία της στο Υπουργείο Παιδείας. Η ορκομοσία των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο, παρόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η έναρξη του 7ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στην κεντρική πλατεία για να παρακολουθήσει τα δρόμενα που είχε ετοιμάσει ο Δήμος για τη μεγάλη βραδιά. Το σήμα της έναρξης δόθηκε από τον Δήμαρχο Καλαμάτας, ενώ στο τέλος στη σκηνή ανέβηκαν οι ρεκ που ξεσήκωσαν το κοινό. Το Καλαματιανό Καρναβάλι ξεκίνησε με μια βραδιά που τα είχε όλα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας από την σκηνή που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της γιορτής στην οποία συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι. Ζήτω το 7ο Καλαματιανό Καρναβάλι! Φτάσαμε στο 7ο καρναβάλι, να περάσουμε τα 100. Παρουσιαστές της έναρξης, η Φωτεινή Ψυχίδου και ο Σωτήρης Γεωργούτζος, που με τις ατάκες τους ξεσήκωσαν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς. Το 7ο καρναβάλι της Καλαμάτας, το νεότερο στην πύλη. Από το Καλαματιανό Καρναβάλι δεν θα μπορούσε να λείπει η φιγούρα της πριγκίπισσας Ιζαμπό. Έτσι παρουσιάστηκε στο κοινό σχετικό δρόμενο με αφηγητή τον Γιώργο Τσαμπόγα και χορογραφίες της Δημοτικής Σχολής Χορού. Στην Καλαμάτα μια φορά
τα χρόνια εκείνα τα παλιά, όχι και τόσο μακρινά, όλοι περνούσανε καλά. Στα καρναβάλια ειδικά, όλοι γλεντούσαν με χαρά. Στο τέλος, ανέβηκαν οι ρέξ στη σκηνή και με τα τραγούδια τους έκαναν τους καρναβαλιστές να χορεύουν ασταμάτητα. Σε φούξα, η καρδιά το φοβηθήκε, μα την αφού δεν κρατηθήκε, σε τα γανίγη και βεβάζει στιγμές. Κοσμοπλημμύρα σήμερα στην Αχάια Κλάους για τον κρυμμένο θησαυρό 2019, τα παιχνίδια του οποίου συνεχίζονται. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο υπεύθυνος του κρυμμένου θησαυρού, Δημήτρης Κουρμπανάς. Κύριε Κουρμπανά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μια εκπληκτική μέρα και από καιρικής άποψης σήμερα για τα παιχνίδια σας. Τι έγινε στην Αχάια Κλάους, όπου σήμερα μετατράπηκε σε ράτζο? Σήμερα η Αχάια Κλάους ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα καρναβαλικό πάρκο. Mm-hmm. Η φάση του κρυμμένου θησαυρού είχε την ονομασία «Πάμε στο ράντζο μου στου Κλάους», καθώς τα παιχνίδια της ήταν φτιαγμένα έτσι ώστε να θυμίσουν ράντζο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά ολόκληρο η Αχάια Κλάους ήταν φτιαγμένα έτσι ώστε είχε ένα καρναβαλικό πάρκο με πάρα πολλές δραστηριότητες για μικρούς, μεγάλους και επισκέπτες, εκτός από τα πληρώματα του κρυμμένου θησαυρού. Μάθαμε ότι ακόμη και η κίνηση των οχημάτων προς την Αχάια Κλάους γινόταν με δυσκολία. Ήταν τόσο μεγάλη προσέλευση? Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το περιμέναμε κι εμείς τόσο πολύ. Γεμίσαν και τα τρία μεγάλα πάρκινγκ της Αχάια Κλάους και έφτασε μέχρι το Πετρωτό. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα φτάσανε μέχρι εκεί και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, σημαίνει ότι υπήρχε επιτυχία, αλλά σίγουρα κάποιοι δυσκολεύτηκαν. Εντάξει, δεν το θέλαμε αυτό, αλλά τόσο μεγάλη κίνηση για εμάς τουλάχιστον το εκλαμβάνουμε σε θετικό σημάδι. Τι είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν όσοι βρέθηκαν εκεί, πέρα από τους καρναβαλιστές που μέσα σε άκρες γνώριζαν τα παιχνίδια και τι ακριβώς θα κάνουν? Εκτός από τα 5 παιχνίδια του κρυμμένου θησαυρού, όπου τα πληρώματα διαγωνίστηκαν για τη γενική βαθμολογία, υπήρχαν εκθέσεις. Υπήρχε έκθεση από το Πλήρωμα 94 για τον Αλκιστέα και τις παρουσιάσεις του καρναβαλιού. Υπήρχε έκθεση του καρναβαλικού κομιτάτου με τις στολές από τα θεατρικά τους παιχνίδια. Υπήρχε το παιδικό παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, πάλι από το καρναβαλικό κομιτάτο, με διάφορα έτσι παιχνίδια για μικρά παιδιά. Εκθέσεις στη Βίλα του Κλάους, γευσυγνωσία στη Δανειλίδα, ξενάγηση στο κελάρι 9 και στο αυτοκρατορικό κελάρι από την Αχάια Κλάους. Ήταν ένα έτσι γεμάτο κυριακάτικο πρωινό που όλοι είχαν ευκαιρία να είναι στο χώρο και να νιώσουν λίγο από την καρναβαλική αύρα. Κύριε Κουρμπανά, θυμόμαστε τα περσινά, οπότε και είχε υπάρξει ένα θέμα και ένας διχασμός για τον κρυμμένο θησαυρό. Φέτος είναι πάνω σας. Πώς πηγαίνει, πώς εξελίσσεται, εκτιμάτε ότι είναι καλύτερα? Η περσινή κίνηση, αλήθεια είναι ότι ήταν μια κίνηση των ίδιων των πληρωμάτων που συμμετέχουν στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, έτσι ώστε να γίνει καλύτερο, να ανακτήσει την έγκλη του και να έχει μια εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα του πατρινού καρναβαλιού. Mm-hmm. Η φετινή πορεία του δείχνει ότι καταρχάς η Δημοτική Αρχή το έχει δεχθεί. Εμείς από πέρυσι έχουμε δηλώσει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση και θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι όπως θέλουμε να γίνεται εμείς οι ίδιοι συμμετέχοντες. Mm-hmm. Αλλά το βασικό μας στοιχείο είναι η εξωστρέφεια και αυτό προσπαθούμε με τη συγκεκριμένη δράση να δείξουμε ότι ο κρυμμένος θησαυρός μπορεί να αφορά τα πληρώματα και τη βαθμολογία, αλλά μπορεί όλο αυτό να είναι ένα σύνολο δράσεων που να αφορά ολόκληρη την Πάτρα. Κύριε Κουρμπανά, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Συνεχίστε το καλό παιχνίδι. Τώρα, στην Τρίπολη και συγκεκριμένα στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εκδήλωση μνήμης για τους 10 πατριώτες που έχασαν τη ζωή τους στις 15 Ιανουαρίου 1944 από τους Γερμανούς. Εκπρόσωποι αρχών κατέθεσαν στεφάνι και απέδειξαν πως παρότι έχουν περάσει 75 χρόνια από τότε, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές. 75 χρόνια συμπληρώθηκαν από το 1944 όταν 10 Έλληνες πατριώτες απαγχωνίστηκαν στις 15 του Γενάρη από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στην Οδό Ταξιαρχών στην Τρίπολη. Τρίπολη και Αρκαδία έχει πληρώσει με πολύ αίμα τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία του έθνους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα άλλο μαρτυρικό σημείο στην Οδό Ταξιαρχών που 10 πατριώτες απαγχωνίστηκαν, κρεμάστηκαν το 1944, 15 του Γενάρη, από τα γερμανικά, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και τα φασιστικά. Και γιατί κρεμάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Κρεμάστηκαν πρώτον γιατί ήταν Έλληνες. Δεύτερον, γιατί ήταν Έλληνες πατριώτες. Στο αυτονόητο. Θέλαν η χώρα τους, η πατρίδα τους, να είναι ελεύθερη. Δεν ανεχόντουσαν τη γερμανική μπότα.
η πίστη, η αγάπη και η θυσία των ανθρώπων αυτών, ας είναι οι σκέψεις και οι πράξεις μας, ας μας οδηγήσουν όλους σε καλύτερες μέρες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα τους θυμόμαστε, θα τους τιμούμε, θα τους υμνούμε πάντα, αιωνία η μνήμη των ηρώων. Η εκδήλωση τιμής και μνήμης ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών και στην συνέχεια στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, όπου εψάλλει Τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων. Το μνημόσυνο για τα 75 χρόνια από τον απεικονισμό 10 εθνομαρτύρων, 10 ηρώων της περιοχής μας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Είναι χρέος όλων μας να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους, τους χιλιάδες συνανθρώπους μας, τους χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι θυσιάστηκαν σε όλους τους αγώνες του έθνους, αλλά και, κατά τη διάρκεια της κατοχής. Εμείς, από όλους εμάς τους μεταγενέστερους προς αυτούς τους ανθρώπους, που έδωσαν το υπέρτατο αγαθό τη ζωή τους, για να μπορούμε εμείς να σκεφτόμαστε ελεύθερα, να ζούμε ελεύθερα, να πράττουμε ελεύθερα. Η καθιερωμένη επέτειος στη μνήμη των απαγχωνιστέντων πατριωτών πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Τρίπολης, εκπροσώπων αρχών και φορέων, αλλά και απλού κόσμου που συγκεντρώθηκε στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου για την τελετή. Με την υπογραφή μνημονίου επιστημονικής συνεργασίας επισφραγίστηκε η συνεργασία του ΑΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και του ΚΕΘΕΑ. Σκοπός της συνεργασίας η προώθηση της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης, της εκπαίδευσης και της έρευνας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μνημόνιο επιστημονικής συνεργασίας υπέγραψαν το ΑΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, επισφραγίζοντας μια άτυπη συνεργασία χρόνων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης, της εκπαίδευσης και της έρευνας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μία δράση στα πλαίσια της εξωστρέφειας του ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας, που πιστεύει ότι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν θα πρέπει μόνο να είναι εξαιρετικό τόσο στην εκπαιδευτική του διαδικασία εσωτερικά αλλά και στην έρευνα, αλλά θα πρέπει να προσφέρει δράσεις υποστήριξης σε κοινωνικές ομάδες και σε φορείς που βρίσκονται εκτός του Ιδρύματος. Δεν ασχολούμαστε μόνο με την απεξάρτηση, η εκπαίδευση και η έρευνα είναι σημαντική. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθούμε στη συνεργασία μας και με το ΑΤΕΗ. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Κλινικό Παρατηρητήριο για τη Διαγνωστική Εκτίμηση Επικίνδυνων Συμπεριφορών στην Εφηβεία υπό την επιστημονική επιστασία των εκπαιδευτικών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΗ, παρέχοντας έτσι στο ΚΕΘΕΑ πρόσφορο έδαφος στους φοιτητές του Ανώτατου Ιδρύματος, ώστε να τους παρέχει πλήρη και συνεχή ενημέρωση πάνω στις εξαρτήσεις, αλλά και βοηθώντας νέους που έχουν μπει στον σκοτεινό αυτό δρόμο. Έχουμε διαπιστώσει κάτι το οποίο το λέμε πάρα πολύ συχνά, ότι δεν μπορούμε να το παλέψουμε μόνοι μας και χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη συνεργασία όλων αυτών των φορέων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη ζωή του ανθρώπου και η εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι της ζωής του ανθρώπου. Η συνεργασία των δύο φορέων θα ξεκινήσει να υλοποιείται το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα από ημερίδες, εκστρατείες ενημέρωσης και προγράμματα πρόληψης, δίνοντας πλέον από κοινού τη μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις. Την πίτα της έκοψε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ναυπακτίας και Δωρίδα στην Ναύπακτο. Όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ευχήθηκαν μια καλή χρονιά στους επαγγελματίες, τονίζοντας πως είναι αυτοί που δίνουν ζωή στην πόλη. Και στο όνομα του Πατρός. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ναυπακτίας και Δωρίδας έκοψε την πίτα της στην Ναύπακτο με ένα γλέντι που κράτησε μέχρι το πρωί. Την πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, που έδωσε και ένα μήνυμα για τη νέα χρονιά. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους. Χαίρομαι γιατί βλέπω την εξουσία. Και χαίρομαι γιατί περισσότερο γιατί βλέπω την ουσία. Και η ουσία είναι ο εμπερικός και βιοτεχνικός κόσμος. Γιατί αν δεν κινείται το εμπόριο και αν δεν κινούνται τα μαγαζιά, δεν εργάζονται, τι να την κάνει στην εξουσία. Γι' αυτό θέλω να ευχηθώ η ουσία στην πόλη μας, που είστε εσείς που ανοίγετε τα μαγαζιά και κινείτε όλο το εμπόριο της πόλης μας, να πάει καλά τούτη τη χρονιά. Παρόντες στην εκδήλωση ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας Γιώργος Βαρεμένος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε στις προκλήσεις που φέρνει το 2019 και στις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι πολίτες. Εμείς ως Περιφέρεια έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
που αφορά την τοπική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη, το υλοποιούμε στο ακέραιο και έχουμε χτίσει ένα θεσμό βαθιά δημοκρατικό, αναπτυξιακό και φιλικό στην επιχείρηση και στον πολίτη. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας καλωσόρισε τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας. Να σας ευχηθούμε από καρδιάς καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και να είμαστε όλοι καλά. Νιώθω σαν ένας από εσάς, εσείς που είστε οι πυλώνες της εθνικής οικονομίας. Εύχομαι να έχετε υγεία, κουράγιο για όλα αυτά που προσφέρετε. Μετά την κοπή της πίτας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αποστόλης Παπαϊωάννου, απέφθινε έναν σύντομο χαιρετισμό και κάλεσε στο βήμα τους επαγγελματίες της ναυπακτίας, κύριο Κοντοχρήστο και κύριο Κοτρώνη, καθώς και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κύριο Τσιχριτζή, όπου τους απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα. Το κέφι συνεχίστηκε με τους επαγγελματίες να σέρνουν το χορό. 25 βρύσες θα δώσουν στις γειτονιές της Πάτρας το χρώμα μιας άλλης εποχής. Μία ακόμη δημόσια βρύση, πιστό αντίγραφο της διατηρητέας γαλλικής κατασκευής των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, τοποθετήθηκε την εβδομάδα που πέρασε στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων στο πλαίσιο κοινωνικής και οικολογικής δράσης της ΔΕΙΑΠ. Μία ακόμη παραδοσιακή βρύση τοποθετήθηκε από τη ΔΕΙΑΠ σε δημόσιο χώρο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Σειρά είχε την Πέμπτη η πλατεία των Υψηλών Αλωνίων να έχει πλέον μία δημόσια βρύση, πιστό αντίγραφο της διατηρητέας γαλλικής κατασκευής των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Η ιδέα ξεκίνησε από δύο παλιές μισοκατεστρεμμένες βρύσες και είπαμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην παλιά εποχή. Είναι πολιτιστικό κομμάτι της πόλης μας. Και έτσι φτιάξαμε το αντίγραφο. Σήμερα τοποθετήθηκε η τέταρτη κατά σειρά βρύση από τις 25. Από 25 βρύσες οι οποίες έχουν αναπαραχθεί από τη ΔΕΙΑΠ και οι οποίες έχουν σχέση με την εικόνα που πρέπει να δώσουμε και στους χώρους που υπάρχουν και υπήρχαν αυτές οι παραδοσιακές βρύσεις και γινόταν στις αρχές του αιώνα η υδροδότηση της πόλης. Συνολικά 25 παραδοσιακές βρύσες θα τοποθετηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα σε ολόκληρη την Πάτρα. Η ΔΕΙΑΠ έχει κάνει τη σχετική παραγγελία στο χιτήριο σε μια προσπάθεια να προσδώσει σε συνεργασία με το Δήμο ένα γραφικό χρώμα στις γειτονιές της πόλης, προσπαθώντας το εγχείρημά της να έχει πρακτικές αλλά και οικολογικές πτυχές. Με τη βρύση αυτή, η οποία είναι ελεγχόμενη ροή. Δηλαδή δεν υπάρχει κατασπατάληση του νερού, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται και στα νοικοκυριά μας και στις επιχειρήσεις μας. Ήδη έχουν τοποθετηθεί τρεις παραδοσιακές βρύσες στη Συνοικία Τριτάκη, στην Άνω Πόλη, αλλά και στην Αγία Εκατερίνη στα Προσφυγικά. Οι βρύσες κάποτε αποτελούσαν για την Πάτρα ένα από τα βασικά στοιχεία του τότε δικτύου ίδρυυσης και ήταν σημεία συνάντησης για τους κατοίκους των γειτονιών, φέρνοντάς τους σε επαφή. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό είναι το νερό της ΔΕΙΑΠ και τι συμβολίζει. Συμβολίζει την πολιτική που έχουμε απέναντι στο νερό, ότι το νερό πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και να διατίθεται δωρεάν. Αξίζει να αναφέρουμε πως στις νέες βρύσες που τοποθετεί η ΔΕΙΑΠ υπάρχει πρόβλεψη και για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Σκύλοι και γάτες θα μπορούν να σβήνουν τη δίψα τους σε μεταλλικό κυπελάκι που υπάρχει στη βάση της παραδοσιακής βρύσης και κατακρατεί νερό μετά από κάθε χρήση πολίτη. Τα έργα και οι δράσεις του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας το 2018 αλλά και όσα δρομολογούνται για το 2019 παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Πάτρα το βράδυ του Σαββάτου. Μηχανικοί από όλη την περιφέρεια ανταλλάξαν ευχές για ένα νέο έτος δημιουργικό με ανάπτυξη στον χώρο των κατασκευών και των υποδομών. Η διοίκηση και τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας άφησαν για λίγο στην άκρη τεχνικές εκθέσεις, έργα και υποδομές και έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους σε μια ζεστή εκδήλωση το απόγευμα του Σαββάτου στο παλαιό πτωχοκομείο στην Πάτρα. Μηχανικοί από όλη την περιφέρεια ήταν εκεί και αντάλλαξαν ευχές για ένα νέο έτος με ανάπτυξη στον πολύπαθο χώρο των κατασκευών. Είναι μια καθιερωμένη γιορτή όπου έχουμε κάθε χρόνο σαν Τεχνικό Επιμελητήριο. Ενώ παράλληλα πραγματοποιούμε τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς και τον προγραμματισμό των δράσεων
τις οποίες θα κάνουμε μέσα στο νέο έτος. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά, ένα ευτυχισμένο νέο έτος. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλής, αναφέρθηκε στα πεπραγμένα και τις δράσεις του φορέα για το 2018, ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στις προτεραιότητες που έχει ήδη θέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο για το νέο έτος, στοχεύοντας πάντα σε ένα καλύτερο αύριο για το σύνολο της κοινωνίας. Όταν ξεκινήσαμε σαν διοίκηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο, βάλαμε δύο άξονες. Οι άξονες αυτοί ποιοι ήταν? Ήταν να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί και να τιμούμε το ρόλο μας ως τεχνικό σύμβολο της πολιτείας. Να δίνουμε λύσεις με θέσεις προς την πολιτεία, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετούμε το μέγιστο τους συναδέλφους μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο και να παρέχουμε μία αναπτυξιακή λογική στον τόπο μας, έτσι ώστε να προσφέρουμε έμεσα στον πολίτη ό,τι το καλύτερο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, εκτός από συνδικαλιστικός φορέας όλων των μηχανικών, αποτελεί και επίσημος τεχνικός σύμβουλος του κράτους σε θέματα κατασκευών και υποδομών. Στη Δυτική Ελλάδα, το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα έργα ανάπτυξης, γνωμοδοτώντας και προτείνοντας για αυτά. Στην εκδήλωση, το παρόν έδωσε πλήθος εκπροσώπων του τεχνικού κόσμου, μηχανικοί αλλά και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ionian. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ.